παγκόσμια αγορά τροφίμων, πάμε να πιάσουμε λίγο και αυτό το σκέλος, επηρεάζεται και θα επηρεαστεί το επόμενο διάστημα, καθώς βασικά αγαθά αναμένεται να εκτοξευθούν οι τιμές στα ύψη, με παγκόσμιους προμηθευτές βέβαια να εισέρχονται σε μια παρατεταμένη κρίση. Και θέλω λίγο να πάμε στον κύριο Γιώργο Λεχουρίτη, ο οποίος είναι πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών, τον οποίο θέλω να τον καλησπερίσω και να τον ευχαριστήσω πολύ. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε. Πρόεδρε, συναγερμός στην αγορά τροφίμων μετά την εισβολή της Ρωσίας. Περιμένουμε ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά. Σας έχω ακούσει, έχω παρακολουθήσει τοποθετήσεις σας. Φανήκατε ιδιαίτερα προβληματισμένος. Δυστυχώς, Παναγιωτόπουλε, ο πόλεμος και η διένεξη μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας βάζει το κερασάκι στην τούρτα της ακρίβειας. Η ακρίβεια είναι κάτι το οποίο είναι μόνιμο και δεν είναι παροδικό. Θα μας ταλαιπωρήσει όλο το 2022 και φοβάμαι θα πάρει ίσως και το 2023 αν οι εξελίξεις, οι διεθνείς εξελίξεις επικρατήσουν με σειράξεις και με αβέβαιο το αύριο. Για να γίνουμε και πιο συγκεκριμένοι βέβαια, πολλά τα ερωτήματα τηλεθεατών. Σε ποια προϊόντα, σε ποια αγαθά θα επικεντρωθούμε, τι να περιμένουμε και πού? Κύριε Παναγιωτόπουλε, βασικότερο απ' όλα είναι τα άλευρα, το σιτάρι. Το οποίο είναι ένα προϊόν που παράγεται και εξάγεται από την Ουκρανία και θα δημιουργήσει περαιτέρω τσουνάμι αυξήσεων σε όλα τα παράγωγα προϊόντα που προέρχονται από το σιτάρι. Παράλληλα, η ενέργεια και τα καύσιμα σύν το φυσικό αέριο θα εκτινάξουν το κόστος ζωής σε ύψη δυσανάλογα με τις αποδοχές που παίρνει ο εργαζόμενος και συνταξιούχος. Αυτός είναι ο φόβος. Η ακρίβεια είναι ένα τσουνάμι, είναι μια αλυσίδα. Ο ένας με τον άλλον θα συμπαρασύρουν καταστάσεις που δυστυχώς δεν θα θέλαμε να ζήσουμε. Και βέβαια ποιες οι προϋποθέσεις που θα διαμορφωθούν και πρέπει να διαμορφωθούν για να απορροφηθεί αυτή η ανατίμηση και αυτή η εκτόξευση των τιμών από την πολιτεία, αν μπορέσει η πολιτεία δηλαδή να απορροφήσει αυτή την εκτόξευση. Κύριε Παναγιωτόπουλε, το εμπόριο βιομηχανία μέχρι το 2021 έλεγε ότι απορροφούσε τις όποιες αυξήσεις. Για εμάς δυστυχώς δεν τις απορροφούσε και πηγαίνανε οι αυξήσεις στην τσέπη του καταναλωτή. Το 2022 είπαν ότι δεν θα μπορέσουν να απορροφήσουν τις αυξήσεις της ενέργειας, του ρεύματος, του φυσικού αερίου. Που σημαίνει αυτό ότι θα μετακυλιθεί στον καταναλωτή. Άρα όταν η βενζίνα, τα καύσιμα, το πετρέλαιο κίνηση έχει φτάσει στα 1,70 ή το φυσικό αέριο έχει πάρει μια αύξηση 496% σε σύγκριση με το 2020 και το ρεύμα της τάξης του 300-500%, εύκολα κάποιος μπορεί να αντιληφθεί ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Ένας συνταξιούχος των 400 ευρώ μπορεί να πληρώσει έναν λογαριασμό ρεύματος 850 ευρώ. Όχι. Μάλιστα. Οπότε τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα. Περιμένουμε ανατιμήσεις. Ο καταναλωτής θα βάλει ακόμα πιο μέσα το χέρι στην τσέπη. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Πιο βαθιά. Μάλιστα. Μάλιστα. Πιο βαθιά. Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω. Κύριε Παναγιωτόπουλε. Ναι, ναι. Να κλείσουμε. Βέβαια. Δευτερόλεπτο. Ναι. Ελάτε. Όταν ακριβένουν τα προϊόντα του λαού, τι σημαίνει δηλαδή, του φτωχού, όπως είναι το ρύζι, τα φασόλια, τα ρεβίθια, η φακή, τα ζυμαρικά, το ψωμί, όταν ακριβένουν αυτά τα βασικά καταναλωτικά αγαθά, καταλαβαίνετε την κρίση θα έχουμε. Να σας ευχαριστήσω πολύ, την καλησπέρα μας από Κρήτη. Να είστε καλά, θα τα πούμε μια άλλη δεδομένη στιγμή. Να είστε καλά.